7 μήνες το χρόνο υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες, όταν όμως η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα και την Κρήτη τερματίσει, αρχίζει η δική του τουριστική περίοδος. Ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει καταφέρει να κάνει πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής, αφού τα ταξίδια του στον κόσμο συνεχίζονται, οπότε και ο στόχος να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι πια θέμα χρόνου. Ο στόχος μου είναι να δω όλο τον κόσμο. Οι χώρες όλου του κόσμου είναι περίπου 200. Αυτή τη στιγμή έχω επισκεφτεί 126 χώρες. Και συνεχίζω. Σίγουρα ο Νίκος Χαλκιαδάκης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει στις περισσότερες χώρες, αφού από τις 200 περίπου αυτή την ώρα στο διαβατήριό του φιγουράρουν 126 σφραγίδες. Ταξίδια που προγραμμάτισε και έκανε και κάποια ακόμη που σχεδιάζει χρόνια να κάνει, στιγμές και εμπειρίες όπως περιγράφει μοναδικές. Περίπου 10 χρόνια ταξιδεύω πολύ συχνά. Μιλάμε ότι κάνω από 4 μέχρι 5 ταξίδια μεγάλα το χρόνο, τα οποία μου αρέσει να βλέπω όλες τις χώρες, να δω τα ήθη και τα έθιμα, να γνωρίσω τόπους, γιατί ανοίγει το μυαλό σου. Τελευταίος του προορισμός ήταν η Παταγωνία και το νησί του Πάσχα. Μόνο για να φτάσει εκεί χρειάστηκε πτήση 25 ωρών. Μόνο έτσι θα μπορούσε να φτάσει στην Ουζουάια της Αργεντινής, της τελευταίας, όπως λέει, πόλης του κόσμου, πριν την Ανταρκτική. Μεγάλο ταξίδι. Για να πας στο νησί του Πάσχα μόνο χρειάζεσαι περίπου 25 ώρες πτήσης. Οπότε σίγουρα είναι στη μέση του Ειρηνικού, είναι στο τέλος του κόσμου που λέμε. Και φτάσαμε και στην τελευταία πόλη του κόσμου, την Ουζουάια, που βρίσκεται στην Αργεντινή. Και είναι τέρμα κάτω, γωνία. Μετά είναι η Ανταρκτική. Από τον άνθρωπο που έχει ταξιδέψει περισσότερο, η πληροφορία ότι για να ταξιδέψεις δεν χρειάζεται να ξοδέψεις, όσο μπορεί να φαντάζεται κάποιος, μοιάζει λίγο παράξενη. Όμως ο ίδιος εξηγεί ότι με ένα καλό προγραμματισμό και πάντως με θέληση να δεις και όχι να καταναλώσεις ή να γευτείς την πολυτέλεια, τα κόστη γίνονται διαχειρίσιμα. Σίγουρα δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς σε 5-4 ξενοδοχεία. Μπορεί να πας σε ένα 3-4 ξενοδοχείο καθαρό, το οποίο στοιχίζει παντού φτηνά. Είναι όμορφα και ωραία, να ταξιδεύεις όμορφα και να έχεις σίγουρα προορισμούς, αλλά να βλέπεις τους ανθρώπους, γιατί στο 5-4 ξενοδοχείο δεν θα γνωρίσεις τους ανθρώπους τους γύρω σου. Από τα μεγάλα του ταξίδια δεν θα ξεχάσει, όπως λέει εκείνος, τα νησιά Γκαλαπάγκος. Αν και κάθε ταξίδι, όπως ανέφερε, αφήνει μνήμες και ομορφιές χαραγμένες στο μυαλό. Από όλα τα ταξίδια κρατάς κάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι στο σημερινό στα Γκαλαπάγκος, στα νησιά, που βλέπεις τα ιδιαίτερα ζώα, τις τεράστιες χελώνες, τις τεράστιες άβρες. Για μένα πάντα ξεχωρίζει σαν πόλεις από όλο τον κόσμο που έχω δει το Buenos Aires, που είναι μια απίθανη πόλη. Περιδιαβαίνοντας πάντως τις γωνιές του κόσμου, ακόμα και αν λέει ότι θα μπορούσε να ζήσει στην Αυστραλία, ξέρει καλά ποια είναι, όπως λέει, η πιο όμορφη γωνιά του πλανήτη. Αυτή η γωνιά στην οποία γυρίζει και θα ξαναγυρίζει. Και που παρά τα ταξίδια που έχει κάνει και θα κάνει, γνωρίζει καλά ότι με τη σωστή πολιτική, αυτή ακριβώς η γωνιά θα μπορούσε και με διαφορά να είναι ο καλύτερος προορισμός παγκοσμίως. Γιατί η Ελλάδα πάντα είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου και η Κρήτη είναι το καλύτερο μέρος. Η πολιτική μας λείπει. Αν είχαμε τη σωστή πολιτική, θα είμαστε το καλύτερο κράτος στον κόσμο. Με διαφορά.